που και τη ζωή τους και τα υπάρχοντά τους και το είναι τους παρέδωσαν στον Κύριο. Θυσίασαν στο βωμό της αγάπης του Κύριου μας. Οι Άγιοι προβάλλονται στην Εκκλησία μέσα, προβάλλονται, όχι από εμάς. Εμείς δεν έχουμε καθόλου αυτή τη δύναμη να προβάλλουμε τους Αγίους. Αλλά ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, δια της Εκκλησίας και της χάριτός Του, προβάλλει σε μας τους Αγίους Του. Ένα σύγχρονο Άγιο εορτάζουμε, ο οποίος Άγιος έζησε τη ζωή Του μέσα στη μετάνοια, αυτή που ζήτησε ο Κύριος όταν κατέβηκε στη γη και είπε «Μετανοείτε και αγαπάτε το Ευαγγέλιο, αγαπάτε μένα». Έζησε ο Άγιος Νεκτάριος εν μετανοία με το δάκρυ αυτό που ήβρε σε προγενέστερους Αγίους, αυτό που ήβρε και στο Κύριο για τον οποίο αναφέρει η Αγία Γραπή ότι τρεις φορές έκλαψε ο Κύριος. Η μία από αυτές ήταν αυτή στον κήπο της Γετσημανή πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Και οι Άγιοι όλοι και ο Άγιος μας ο σημερινός έκλαιγε σύμφωνα με τον Δαβίδ «Λούσω καθεκάστη νύχτα την κλίνη μου, θα πλύνω και θα λούσω, θα κάνω δηλαδή το κρεβάτι μου ρήθρα του Ιορδάνου από τα κλάματά μου για να καθαρίσει ο Θεός τα αμαρτήματά μου». Έτσι βίωναν οι Άγιοι, δεν είχαν θεωρία όπως εγώ μες στο μυαλό αυτά που σας λέω, βίωναν οι Άγιοι αυτά που η Γραφή γράφει μέσα. «Λούσω καθεκάστη νύχτα την πλήγη μου, εδάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω». Αλλά για να φτάσει το σημείο να κλαις για τα αμαρτήματά σου, πρέπει να έχεις συνείδηση, συνείδηση, όχι απλώς είμαι ένας αμαρτωλός, αλλά να βιώνεις και να βλέπεις ότι τα αμαρτήματα, όπως λέει ο Δαβίδ, είναι βουνό από πάνω σου. «Υπερήραν εανομία μου την κεφαλή μου, είναι πάνω από το κεφάλι μου σαν βαρύ φορτίο», λέει ο Δαβίδ. Ζούσε λοιπόν ότι ήταν ο αμαρτωλός, ο πρώτος αμαρτωλός, και δεν υπάρχει άλλος μετά από αυτόν αμαρτωλός χειρότερος, όπως και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι. Είχε δε και την αρετή του Κυρίου, την άλλη αρετή του Κυρίου, την ταπείνωση τη μεγάλη και τη συγγνώμη. Ταπείνωση, όλοι διαβάζουμε και συγκινούμεθα ότι τα ανυπότακτα παιδιά, μαθητάς, φοιτητές της Ριζαρίου σχολής δεν τα επέπλητε καθόλου, αλλά όσα δεν άκουγαν γύριζε μέσα μετά στο κελάκι του, γονάτιζε και έκλαιγε για αυτά, έχινε δάκρυα. Και την εργασία που ήταν να κάνουν, την οποία δεν έκαναν οι φοιτητές, την έκανε ο ίδιος, τη βρώμικα δουλειά εκείνη στις τουαλέτες,
σκούπιζε εκείνους τους αλέτες αντίμαθητες. Έπειτα δεν ήταν μόνο η προσωπική του δοκιμασία στην οποία υποβαλόταν, αλλά και ο πειρασμός σαν Άγιο τον δοκίμασε, και σκληρά μάλιστα, το ξέρουμε όλοι, σκληρότατα, πως δοκίμασε και το Κύριο και όλους τους Αγίους με ένα όπλο μεγάλο. Και εμείς άμα συμβεί κάτι τέτοιο ομιγέννητο, δεν θα το αντέξουμε. Ποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να σηκώσει συκοφαντία? Κύριε, φύλαξέ με από συκοφαντίας ανθρώπων, προσέχει το Δαβίδ, και φυλάξω τα σέντολά σου. Αν εσύ με φυλάξεις, Κύριε, από τις συκοφαντίες, εγώ τότε θα φυλάξω τις εντολές που εσύ μου ζητάς. Και ο Άγιος πέρασε από αυτό το καμίνι. Να φέρουμε στη μνήμη μας εκείνον που τον συκοφάντησε, ότι ο Άγιος απέκτησε παιδί και που πήγε και τον Άγιο τιμώρησε ο διοικητής εκείνος όταν άκουσε τη συκοφαντία εκείνη, χωρίς να ξέρει τη συκοφαντία. Ο Άγιος σαν τον Κύριο έδωσε συγγνώμη σύμφωνα με του Κυρίου. Πάτερ άφες αυτής ουγαρίδας ειδεποιούσι. Γιατί ποιος, αδέρφια μου, ποιος από μας και από τους ανθρώπους έχει συνείδηση, όντως να έχει συνείδηση, ότι αυτό που κάνει είναι κακό και τον ζημιώνει τον ίδιον αφάνταστα και κάνει το κακό? Πρέπει να έχει άγνοια. Πρέπει να έχει άγνοια. Και τι είναι κακό και τι λέγουν οι γραφές. Τότε μόνο θα κάνει το κακό. Άρα όσοι αμαρτάνουν και μας ζημιώνουν, είτε με λόγια, είτε με έργα, είτε με οτιδήποτε άλλο, έχουν άγνοια και απαιτούν το δίκαιό τους, που δεν γράφεται πουθενά άλλου αυτού, πουθενά άλλου αυτό, να μου κάνει κάτι κακό άλλος και να του απαιτήσω να μου αποδώσει τη δικαιοσύνη. Η Γραφή και οι πατέρες λένε μη ζητάς να σου αποδώσει το δίκαιο αυτός που σε αδικεί. Αντίθετα, γονάτισε και ζήτησε από τον Κύριο, γιατί μόνο σου θα λυγίσεις, δεν θα μπορέσεις, τη συγγνώμη. Είναι βαρύ, πολύ βαρύ, να σου κάνει κάτι ο άλλος και να τον συγχωρήσεις αμέσως. Σαν άνθρωπος θα λυγίσεις, αλλά θα γονατίσεις σπίτι σου. Δεν μπορώ, Κύριε, δεν μπορώ, Κύριε, και όντως δεν μπορούμε. Δική του είναι η δύναμη και η χάρης να αντιμετωπίζουμε δοκιμασία στη ζωή. Αλλιώς βουτάμε και πνιγόμαστε μέσα στην κακία μας και στην αμαρτία μας. Ο Άγιος μας ο σημερινός πέρασε από καμίνι τέτοιο δοκιμασίας. Γι' αυτό και έγινε και Άγιος. Γι' αυτό και θαυματουργεί. Γι' αυτό και του χρονιστεί σε ένα πελώριο, το ωραιότερο μνημείο, το ναό του που σήμερα θα πανηγυρίζει. Να έχουμε την ευχή του. Αμήν.